Καλησπέρα! Λοιπόν, σήμερα θα σας πω, μάλλον θα σας αναπτύξω ένα θέμα έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο θα λέγαμε. Δεν είναι συνηθισμένο πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα το βρείτε κι εσείς. Λοιπόν, όσοι είστε λάτροι του καφέ, λοιπόν ελάτε προς τα εδώ να καθίσετε μαζί μου και να σας πω μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω για τους έξυπνους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κατακάθι του καφέ. Και μιλάω για το κατακάθι του ελληνικού καφέ, έτσι. Ελληνικός, τουρκικός, εκεί δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Όμως, για αυτό το κατακάθι, συγγνώμη, θα σας μιλήσω. Αυτό που λέτε το κατακάθι έχει πάρα πολλές ιδιότητες και βοηθάει στο να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη, θα λέμε. Για όσους το ξέρουν. Τώρα θα το μάθετε όμως. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το κατακάθι του καφέ είναι ένας καλός τρόπος ώστε να, πώς να το πω, να ξεφορτωθείτε από τις άσχημες μυρωδιές όπως ψάρι, κοτόπουλο τόμο, ξέρετε. Και συνήθως επειδή αυτά τα κόβουμε με τα χέρια, μπορείτε να πάρετε κατακάθι του καφέ ουσιαστικά και να τρίψετε τα χέρια, να κάνετε τριβή τα χέρια σας, ώστε να μην μυρίζουν μετά ψάρι, κοτόπουλο και ό,τι τυχόν πιάσετε. Ακόμα και το κρεμμύδι. Λοιπόν, επίσης, να πούμε εδώ ότι το κατακάθι του καφέ θεωρείται και ένα πάρα πολύ καλό λίπασμα και, να πούμε, παράλληλα βελτιώνει και το κομπόστ. Έχετε ακούσει για την έννοια κομπόστ, τι είναι το κομπόστ? Παιδιά, το κομπόστ είναι ένα φυσικό λίπασμα, έτσι, που παράγεται από την από την αποσύνθεση των οργανικών υλών. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε έναν κάδο, κατά προτίμηση ξύλινο, έτσι τετράγωνο, είναι ένα ξύλινο τέτοιο, τεράστιο, που βάζετε μέσα φρούτα, σάπια, φύλλα των δέντρων, έτσι, τα υπόλοιπα από βολβούς, τέτοια φυτικά πράγματα, έτσι, και μετά το σκεπάζουμε, το αφήνουμε. Αυτό γίνεται από ανόργανη σε οργανική ύλη και μετά το χρησιμοποιούμε στα φυτά μας ως λίπασμα. Αυτό είναι το κομπόστ. Επίσης, το κατακάθι του καφέ, εκτός από αυτές τις δύο ιδιότητες, έχει και ένα τρίτο που είναι πολύ καλά για τα χέρια μας επίσης, για το δέρμα μας, και έχει να κάνει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν scrub. Τι είναι το scrub, θα με ρωτήσετε ορισμένοι, ιδίως εσείς οι άντρες που με βλέπετε. Θα σας πω, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με λίγο λαδάκι και να κάνετε κυκλικές κινήσεις πάνω στο δέρμα, κυρίως στα πόδια, για να γίνεται, για να φύγουν αυτά, πώς τα λέμε, στα γερμανικά λέγεται Schüppchen, αλλά είναι ξηρές γωνιές στα πόδια, ας πούμε, στα γόνατα, στα βουτάκια, έτσι. Το κάνουμε σε κυκλικές κινήσεις, γιατί επίσης είναι καλό γυναίκες και για την κυταρίτιδα. Λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αλλά όχι στο πρόσωπο. Αυτό το είχα μια ερώτηση από έναν συνδρομητή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά κάποιο του καφέ στο πρόσωπο? Όχι, παιδιά, στο πρόσωπο όχι. Όχι στα γεννητικά όργανα. Δεν είναι ένα τεράστιο όχι. Όχι στο πρόσωπο, όχι στα γεννητικά όργανα, αλλά στα πόδια, στα χέρια, ακόμα και στην κοιλιά μπορούμε, αλλά με προσοχή ώστε να μην πάει κάτω στα γεννητικά μας όργανα. Ιδίως εμείς οι γυναίκες που είμαστε ανοιχτές εκεί κάτω. Έτσι. Ακόμα όμως και στους άντρες, γιατί μπορεί να βλάψει και το πέος. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Δίνει πάρα πολύ λάμψη στα μαλλιά το κατακάθι του καφέ. Δηλαδή, για όσους φοράτε τζέλ, πώς να το πω, για να βγείτε έξω σε μια συνέντευξη ίσως,
λέω εγώ τώρα, για να βγείτε έξω, βάζετε τζέλ. Αυτό επειδή όταν τα λούστε δεν βγαίνει ολόκληρο το τζέλ, δεν βγαίνει, μένει λίγο όσο να είναι, μένει. Μπορείτε να πάρετε κατά κάθε του καφέ και να το κάνετε σαν μάσκα, να το κάνετε σε κυκλικές κινήσεις, σιγά σιγά, το αφήνετε λίγο και μετά το ξεβγάζετε με χλιαρό νερό. Είναι πάρα πολύ καλό και σαν μάσκα και σαν ενυδάτωση και επίσης βοηθάει στο να φυτρώσουν και μαλλιά. Είναι ένα συν για το κατά κάθε του καφέ. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα πως μπορούμε να διώξουμε τα κουνούπια. Είπα ότι μπορούμε να κάψουμε ελληνικό καφέ. Ένα λοιπόν είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διώξουμε και τα κουνούπια από γύρω μας. Έτσι, αυτά τα βαμπύρ, όπως τα μικρούλικα βαμπυράκια, έτσι, που λέγονται κουνουπάκια. Αυτό. Λοιπόν, επίσης, όταν έχετε, ας πούμε, πώς να το πω, έχετε αφήσει ένα πιάτο στο νεροχύτη, έτσι, και δεν το έχετε πλύνει γιατί είστε κουρασμένοι, κάτι τη λέτε, θα το κάνω και μετά μυρίζει. Ένας καλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το κατά κάθε του καφέ, δηλαδή να το... Τι να κάνετε, δηλαδή, να αφήσετε ένα πιατάκι με το κατά κάθε του καφέ, ούτως ώστε να πάρει το άρωμα, το ίδιο το... εκεί, σε αυτό το μέρος, ας πούμε, να πάρει το άρωμά του και να κάνετε σωστά και χωρίς αυτή τη μυρωδιά τη δουλειά σας μετά. Και, δηλαδή, ουσιαστικά να πω με λίγα λόγια, ξεμυρίζει ο νεροχύτης. That's it. Επίσης, καθαρίζει πάρα πολύ καλά το τηγάνι το κατά κάθε του καφέ, έτσι, από τις δυσάρεστες οσμές. Τι μπορείτε να κάνετε, άμα έχετε την γανίση, ας πούμε, λέω τώρα ποιο είναι το πιο έτσι που μυρίζει, ψάρι, ας πούμε. Άμα βάλετε ψάρι και τηγανίσετε και μετά μυρίζει, το έχετε λιώσει στο τρίψιμο με το βετέξ και τα λοιπά, με το, ξέρω εγώ, σφουγγαράκι εκεί στο νεροχύτη, και λέτε τι στο καλό συμβαίνει, μπορείτε να βάλετε κατά κάθε του καφέ, τραβάει όλες τις μυρωδιές, τις άσχημες, τουλάχιστον τις δυσάρεστες, ότως ώστε είστε κύριε μετά και θα μυρίζουν και καφέ. Αυτά. Αυτά έχω λοιπόν να σας πω για το κατά κάθε του καφέ. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον όπως το βρήκα και εγώ, το βρίσκω δηλαδή. Να μου είστε καλά, να χρησιμοποιείτε αυτά τα tricks που σας λέω. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο. Like ya.